Το φουσκωτό σκάφος έχει καθιερωθεί πλέον στη συνείδηση του κοινού σαν ένα πολύ αξιόπλο και ασφαλές μέσο, τόσο για να κάνει κάποιος τα ταξίδια του, στις πολυήμερες διακοπές του ας πούμε, όσο και για άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως είναι το ψάρεμα, η κατάδυση και το υποβρύχιο ψάρεμα. Μάλιστα, κάποιες εταιρείες κατασκευής φουσκωτών σκαφών έχουν συμπεριλάβει στην γάμα τους και ειδικά μοντέλα τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτών των δραστηριοτήτων. Έτσι, βλέπουμε μικρά και μεσαία φουσκωτά, ειδικά σχεδιασμένα για υποβρύχιο ψάρεμα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουν ειδικούς χώρους που να εξυπηρετούν τις ανάγκες του ψαροντουφεκά και του εξοπλισμού που μεταφέρει, όπως επίσης και κάποια άλλα μοντέλα τα οποία απευθύνονται σε αυτούς που ψαρεύουν από την επιφάνεια. Μάλιστα, τελευταία κυκλοφόρησε και κάποιο ιταλικό μοντέλο, το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα αμερικάνικο φύση. Έχει όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται ο ψαράς. Με δεδομένο όμως ότι η μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών φουσκωτών σκαφών δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πολλά σκάφη, δηλαδή ένα για τα ταξίδια και ένα για το ψάρεμα, ας δούμε τι μπορεί να κάνουμε στο σκάφος που έχουμε για να καλύψει όλες τις ανάγκες μας. Με τέτοιο τρόπο όμως, ώστε να μην επιβαρύνει η μία δραστηριότητα την άλλη. Για να το κάνουμε αυτό, αν παραδείγματος χάρη ψαρεύουμε, θα πρέπει να σκεφτούμε τι είναι αυτό που λείπει από ένα φουσκωτό σκάφος για να παίξει και το ρόλο ενός fishing, ενός ψαράδικου σκάφους. Ας δούμε λοιπόν. Το πρώτο που χρειάζεται κάποιος που κάνει συρτές με ζωντανό δόλωμα είναι ένα δοχείο ζωντανών δολωμάτων. Ένα δοχείο δηλαδή στο οποίο θα μπορεί να βάλει νερό από τη θάλασσα και να το ανανεώνει συνεχώς, ώστε να διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα ζωντανά τα δολώματά του. Το δεύτερο που χρειάζεται είναι κάποιες θήκες καλαμιών. Και το τρίτο, η δυνατότητα να κινείται το σκάφος, αν χρειαστεί, με πολύ πολύ μικρές ταχύτητες. Έχοντας ένα φουσκωτό το οποίο χρησιμοποιώ στις διακοπές μου, κάνω δηλαδή τα ταξίδια μου και κάνω με αυτό ναυτικό κάμπι, αλλά έχοντας και το πάθος για το ψάρεμα, έπρεπε να βρω κάποιες λύσεις ώστε να μπορώ να κάνω και τις δύο δραστηριότητες αυτές, όπως είπαμε, χωρίς να επιβαρύνει μία την άλλη. Το πρώτο πράγμα που απέτησα από τον κατασκευαστή του σκάφους μου ήταν να μην μου βάλει πίσω αυτό το ψηλό roll bar που χρησιμοποιούμε συνήθως. Αυτό γιατί το roll bar εμποδίζει πάρα πολύ στο ψάρεμα. Δηλαδή όταν χρειάζεται να γυρίσω το καλάμι μου προς την πίσω μεριά του σκάφους. Στη θέση του τοποθέτησα ένα πολύ χαμηλό και σταθερό roll bar και επειδή συνήθως τα φώτα του σκάφους μπαίνουν ψηλά στο roll bar, εγώ τα τοποθέτησα στο πλάι του σκάφους, εδώ. Έτσι είχα ελεύθερο το roll bar ώστε να τοποθετήσω τρεις βάσεις καλαμιών, τις οποίες χρησιμοποιώ είτε για να μεταφέρω τα καλάμια μου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, είτε τις χρησιμοποιώ στο ψάρεμα.
είναι, όπως βλέπετε, είναι ειδικές βάσεις οι οποίες παίρνουν την κλίση που θέλω κάθε φορά. Μπορώ δηλαδή να τις γυρίσω και να τοποθετήσω καλάμι αριστερά και καλάμι δεξιά. Κάτι πολύ χρήσιμο στις συρτές επιφανίας. Και βέβαια, στη μέση μπορώ να τοποθετήσω ένα τρίτο καλάμι που θα έχει το δόλωμά μου που είναι πιο κοντά στο σκάφος. Τέλος, στα πλαϊνά της κονσόλας τοποθέτησα δύο ακόμα βάσεις του ιδίου τύπου, οι οποίες και αυτές έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μία κλίση προς την εξωτερική πλευρά του σκάφους. Αυτό μου επιτρέπει να βάλω, να έχω δύο ακόμα καλάμια στις βάσεις τους και βέβαια αυτές οι συγκεκριμένες βάσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε όλες σχεδόν τις τεχνικές ψαρέματος. Στην ελαφριά συρτή, ας πούμε, μπορώ να ανοίξω και τις δύο αυτές βάσεις και να τοποθετήσω δύο καλάμια, ένα αριστερά, ένα δεξιά, κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα να ψαρέψουν δύο άτομα. Στην καθετή μπορώ, ας πούμε, να τοποθετήσω το καλάμι μου σε αυτή τη βάση την ώρα που ξεψαρίζω την αρματοσιά μου ή τη δολώνω. Έτσι έλυσα το πρόβλημα των βάσεων των καλαμιών. Έχω στη διάθεσή μου πλέον 5 βάσεις. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν αυτό του δοχείου των ζωντανών δολωμάτων. Αυτό είναι επίσης σημαντικό. Έπρεπε λοιπόν να βρω ένα χώρο στο σκάφος τον οποίο θα μπορούσα να μετατρέψω σε δοχείο ζωντανών δολωμάτων. Αυτό γιατί ήθελα να αποφύγω να κουβαλάω έτσι κάποια ψυγεία που τροποποιούνται σε δοχεία ζωντανών δολωμάτων, γιατί είναι πρόσθετη φασαρία, πιάνουν επιπλέον χώρο στο σκάφος και έτσι ο μόνος χώρος που βρήκα να ταιριάζει σε αυτή τη δουλειά ήταν το κάθισμα της κονσόλας. Εδώ ο χώρος που παρέχει, η χωρητικότητά του δηλαδή, είναι πέρα από ικανοποιητική για τη συντήρηση ζωντανών δολωμάτων. Αυτό που έμενε τώρα ήταν να λύσουμε το πρόβλημα του πώς θα μπαίνει νερό μέσα εδώ και πώς θα ανανεώνεται κατά τη διάρκεια της μέρας, ώστε να διατηρούνται ζωντανά τα δολώματα, αν χρειαστεί για πολλές ώρες. Τη λύση έδωσε μία αντλία, η οποία τοποθετήθηκε στο πρημιό ταμπούκι. Είναι η αντλία που βλέπετε εδώ. Αυτή η αντλία τραβάει νερό από τη θάλασσα
μέσω μιας παροχής που υπάρχει στη γάστρα και στη συνέχεια το μεταφέρει στο δοχείο ζωντανού δολώματος που έχουμε φτιάξει στο κάθισμα της κονσόλας. Εδώ διοχετεύεται μέσα στο δοχείο μέσω αυτών των μπέκ που υπάρχουν ψηλά μέσα στο κάθισμα. Στο κάθισμα ανοίξαμε επίσης δύο τρύπες, μία χαμηλά η οποία κλείνει με μία τάπα και μία ψηλότερα. Από τη δεύτερη αυτή τρύπα γίνεται η υπερχείληση του δοχείου όταν αφήσουμε για πολύ να δουλέψει η αντλία μας, για να μην πλημμυρίσει και πέσει το νερό στο σκάφος. Η δεύτερη τρύπα που βρίσκεται πιο χαμηλά και είναι κλεισμένη με μια τάπα χρησιμεύει για να αδειάσουμε το ψυγείο όταν τελειώσει το ψάρεμά μας. Παροχετεύει δηλαδή το νερό στη θάλασσα, όπως και η πάνω τρύπα. Με αυτόν τον τρόπο έλυσα και το πρόβλημα του δοχείου ζωντανών δολωμάτων. Και βέβαια, αυτό δεν έγινε εις βάρος της τουριστικής, ας πούμε, χρήσης του σκάφους. Γιατί όταν δεν χρησιμοποιείται σαν δοχείο ζωντανού, παραμένει ένα ταμπούκι στο οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε διάφορα πράγματα. Η λειτουργία της αντλίας του δοχείου ζωντανών δολωμάτων ρυθμίζεται από ένα διακόπτη που υπάρχει στον πίνακά μας. Αυτό μας διευκολύνει πάρα πολύ, γιατί μπορούμε κατά τη διάρκεια του ψαρέματος, ενώ ψαρεύουμε δηλαδή, να ελέγξουμε εύκολα το διακόπτη και να ανανεώνουμε συνεχώς το νερό στο δοχείο ζωντανού, ώστε να διατηρούνται επί ώρες, μπορεί και ολόκληρη τη μέρα, τα δολώματά μας. Το μόνο που έπρεπε να λυθεί πλέον ήταν το πρόβλημα της χαμηλής ταχύτητας που απαιτούν κάποιες τεχνικές συρτής, όπως είναι η συρτή με μολύβι φύλακα. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή η ταχύτητα που απαιτείται είναι πολύ μικρή, κάτω του ενός κόμβου, χρησιμοποιούμε τον βοηθητικό κινητήρα, ο οποίος λειτουργεί σε πολύ χαμηλές στροφές, ακόμα και στο ρελαντί, ώστε το σκάφος μας να κινείται πάρα πολύ αργά. Εδώ παρουσιάζεται όμως ένα πρόβλημα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε σωστά το σκάφος, να ανταποκριθεί δηλαδή άμεσα στους χειρισμούς μας, επειδή συνήθως η βοηθητική μηχανή είναι τοποθετημένη σταθερά σε ένα σημείο και οι ελιγμοί του σκάφους γίνονται με τη χρήση του μεγάλου κινητήρα, του κύριου κινητήρα του σκάφους μας.
Αυτό όμως έχει ένα μειονέκτημα. Το σκάφος δεν ακούει εύκολα. Δηλαδή δεν ανταποκρίνεται άμεσα, κάτι που είναι πολύ ουσιαστικό στο ψάρεμά μας. Εδώ τη λύση την έδωσε μία μεταλλική μπάρα, μια ανοξείδωτη τίζα, η οποία ενώνει τους δύο κινητήρες. Είναι μία τίζα ανοξείδωτη, στην οποία έχουμε δώσει το σχήμα που θέλουμε, επειδή οι δύο κινητήρες είναι σε διαφορετικό ύψος, ώστε όταν κινείται ο κύριος κινητήρας του σκάφους, να κινείται παράλληλα και ο βοηθητικός. Αυτό το πετυχαίνουμε με κάποιους ειδικούς συνδέσμους, οι οποίοι βιδώνουν στα δύο άκρα της ντίζας. Πάνω στους κινητήρες έχουμε βιδώσει τα αρσενικά αυτών των συνδέσμων και η μπάρα μπορεί να θηλυκώσει στον βοηθητικό κινητήρα μέσω αυτού του συνδέσμου και να ασφαλίσει και στον κύριο κινητήρα του σκάφους μας με τον ίδιο τρόπο. Αυτή, όπως βλέπετε εδώ, είναι η ασφάλεια του συνδέσμου ώστε να παραμένει συνεχώς η ντίζα πάνω στη μηχανή. Όπως είδατε, οι μικρές αυτές επεμβάσεις που κάναμε έδωσαν ιδιότητες ψαράδικου σκάφους στο φουσκωτό μας. Και το καλό είναι ότι αυτό έγινε χωρίς να επηρεάσει καθόλου την τουριστική χρήση του σκάφους μας. Όπως είδατε, το κάθισμα της κονσόλας έγινε δοχείο ζωντανού δονώματος, αλλά συγχρόνως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ταμπούκι για να τοποθετήσουμε κάποια πράγματα στη διάρκεια ενός ταξιδιού μας. Επίσης, η αντλία που τοποθετήσαμε στο πίσω ταμπούκι απέτησε ελάχιστο χώρο στην άκρη του ταμπουκιού. Επίσης, η μπάρα ζεύξης που ένωσε τους δύο κινητήρες μας θα μας φανεί χρήσιμη ακόμα και στην περίπτωση που μείνουμε από μηχανική βλάβη. Μπορούμε κάλλιστα να ενώσουμε τους δύο κινητήρες μας και να τιμονεύουμε από τη θέση του κυβερνήτη και το σκάφος να ακούει στις εντολές μας. Αν κάτι από αυτά που είδατε σας άρεσε, εφαρμόστε το. Δεν θα χάσετε.